Κάθε άλλο παρά ποτάμι θυμίζει η κήτη του ποταμού Κλαδισσού από τον Κόμβο μέχρι και την Οδό Σελήνου, με τη βλάστηση να απειλεί να καλύψει ακόμη και τα πρόσφατα κατασκευασμένα γεφυράκια για τους περιπατητές. Επειδή όμως εμείς μένουμε πάνω από τη γέφυρα του Κλαδισσού, ο άντρας μου επανειλημμένος το έχει πει ότι θα γίνουν τόσα φαινόμενα, έχει πάρα πολλές φορές πνιγεί η πόλη, αλλά νομίζω ότι διαφορούν οι πάντες. Νομίζω ότι πρέπει και να καθαριστεί και να προστατευτεί. Λίγες ώρες μετά την κατεπίγουσα επιστολή του Υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με την οποία ζήτησε μεταξύ άλλων την κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων καθαρισμού των ρεμάτων και ποταμών, η εικόνα που καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός είναι απογοητευτική. Στον Κλαδισσό ποταμό, η κήτη έχει μετατραπεί σε δάσος, με το ύψος της βλάστησης να έχει ξεπεράσει το επίπεδο του δρόμου. Στην εκβολή του ποταμού η βλάστηση καλύπτει ακόμα και πέτρινες κατασκευές, με τους κατοίκους της περιοχής πάντως να μιλούν για μπαζώματα και αλλαγή της κήτης σε πολλά σημεία που ανατρέπουν τη φυσική ροή των νερών του ποταμού. Και το βασικό είναι ότι η κήτη του ποταμού έχει μπαζωθεί και δεν έχει τη φυσική της ροή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει δηλαδή αν θα προχωρήσετε, δεν ξέρω εδώ αν, αλλά έχει γίνει χωράφι, έχει γίνει μπαζώματα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι η κήτη του ποταμού πρέπει να έρθει στα φυσικά της όρια. Δεν είναι δυνατόν να είναι μια ευθεία και στροφές έχει η κήτη του ποταμού και απ' όλα. Ήταν Οκτώβριος του 2019 όταν τα νερά του Κλαδισσού υπερχείλησαν, απειλώντας σπίτια και περιουσίες. Εδώ πάνω είχε ανέβει η στάθμη του ποταμού, είχε ανέβει εδώ πάνω. Με αποτέλεσμα, εμείς εδώ προσωπικά δέναμε τα αυτοκίνητα στα δέντρα για να μην τα πάρει ο ποταμός. Λοιπόν, τι θέλουμε να ξαναδούμε αυτό το χάλι, για όνομα Θεού. Στις εκκλήσεις τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν τον μπαλάκι των ευθυνών να αποδίδεται από τον Δήμο στην Αντιπεριφέρεια. Έχουμε απευθυνθεί στον Δήμαρχο, λέει είναι δουλειά της περιφέρειας. Η περιφέρεια πού είναι, τι κάνει. Δηλαδή περιμένουμε να ξαναπλημμυρίσουμε, να ξαναπάθουν τη ζημιά που πάθανε όλοι στη Γεωργιακάκηδον εδώ πέρα την οδό, να πάθουν αυτή τη ζημιά και μετά να λέμε Παναγιά βοήθα. Η Αντιπεριφέρεια Χανίων μιλά για επαρκείς καθαρισμούς στα πεδία αρμοδιότητάς της, υποστηρίζει πως το τμήμα του Κλαδισσού που δεν καθαρίζεται είναι υδροβιότοπος και αφήνει εχμές στο Υπουργείο για ανύπαρκτη χρηματοδότηση των περιφερειών για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.